Η ιστορία και παραδόση της χώρας μας είναι κληρονομιά και εμείς είμαστε υπηρέτες της. Ο κάθε ένας από εμάς, όταν φοράμε τις εφορεσιές μας, τα άρματα και τα παρελκόμενα του αγωνιστή, νιώθουμε ότι κάνουμε μνημόσυνο στη μνήμη των ηρώων του εθνικού μας. Ο Σκοπευτικός Όμιλος Παραδοσιακών Όπλων Πατρών ιδρύθηκε το 1990 και σκοπός του ήταν να δούμε και να καλύψουμε το κενό που υπήρχε στη μελέτη της χρήσης και της παρουσίασης αυτών των όπλων της Επανάστασης και κατ' επέκταση όλων των παραδοσιακών όπλων. Μελετώντας λοιπόν και ασκούμενοι με αυτά τα όπλα, επεκταθήκαμε σιγά σιγά στην έρευνα της εξάρτησης και της φορεσιάς που με αυτές λειτουργούσαν οι αγωνιστές του 21. Ο Σκοπευτικός Όμιλος Πατρών, μοναδικός στην Ελλάδα, είχε μια επιθυμία να βγει στο εξωτερικό σε σκοπευτικούς αγώνες παραδοσιακών όπλων, που εκεί οι συμμετέχοντες φοράνε τις εθνικές τους ενδυμασίες. Γι' αυτό ράψαμε κι εμείς τις φορεσιές αυτές. Ο καθένας έραψε τη φορεσιά που είχε από πρόγονό του στο σπίτι του. Ήταν πολύ δαπανηρό αυτό το πράγμα, όμως έγινε. Προχωρώντας λοιπόν σε αυτή την έρευνα, θέλαμε βιωματικά, φορώντας δηλαδή φορεσιές, να δείξουμε πώς πραγματικά ήταν η εικόνα αυτού του πολεμιστή. Οι δράσεις του ομίλου μας ξεκινάνε 2 δεκαετίες τώρα, με παρουσιάσεις σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τετροβάθμια εκπαίδευση, σε περιφέρειες, σε δήμους, σε νησά και όπου μας καλούνε να προβάλλουμε τον αγωνιστή του 1821. Σε μια φιλοσοφία ότι ό,τι ξεπεράστηκε από την τεχνολογία δεν πρέπει να ξεχνιέται, εκεί στηρίχθηκε και έγινε η δημιουργία του ομίλου μας.